Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, εις το χωρίον 3, εκεί που ο Ανανίας έρχεται εις την εκκλησία, φέροντας ένα ποσό χρημάτων από την πόλη ενός χωραφιού του και λέγοντας ότι στην ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου πόσο το πούλησες, λέγοντας ψέματα. Αυτό το είδαμε την περασμένη φορά. Αλλά όταν ο Απόστολος Πέτρος του είπε ότι δεν είπες ψέματα σε μένα, αλλά είπες το Πνεύμα το Άγιον, εδώ έχουμε ένα χωρίον πολύ αξιόλογο που μπορούμε να δούμε κάτι σχετικά με το Πνεύμα το Άγιον. Συγκεκριμένα, τι του είπε ο Απόστολος Πέτρος του Ανανίου? Ψεύσας θέσε το Πνεύμα το Άγιον. Δεν είπες ψέματα, πιο κάτω θα πει, ούκε ψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Και λίγο πιο κάτω θα πει στην Σάπφυρα, πειράσε το Πνεύμα Κυρίου. Γιατί λέει συμφωνήσατε να θέσετε υποδοκιμασία το Πνεύμα του Κυρίου? Προσέξτε λοιπόν, εδώ έχει τρία χωρία που αναφέρονται στο Πνεύμα του Άγιον. Να πεις ψέματα, λέγει, στο Πνεύμα του Άγιον. Πιο κάτω, δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Συνεπώς το Πνεύμα του Άγιον, στο οποίο είπες ψέματα, είναι Θεός. Ή να θέσετε υποδοκιμασία το Πνεύμα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο Πατήρ και το Πνεύμα του Κυρίου είναι το Άγιο Πνεύμα. Διότι όταν λέμε το Πνεύμα του Κυρίου, δεν εννοούμε τον Θεό που είναι Πνεύμα, διότι θα ήταν περιττό να πούμε το Πνεύμα του Κυρίου τη στιγμή που ο Θεός είναι Πνεύμα. Για να λέει λοιπόν η Γραφή Πνεύμα Κυρίου, εννοεί εδώ δύο πρόσωπα διακεκριμένα, το πρόσωπο του Πατρός και το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Ώστε αυτά τα τρία χωρία, αγαπητοί μου, που αναφέρονται με το περιστατικό του Ανανίου και της Σαφύρης, έρχονται να μας δώσουν μια πολύτιμη πληροφορία δια το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και είναι πρόσωπο. Είναι μερικοί οι οποίοι λέγουν, και απορώ γιατί το λέγουν, και μάλιστα έχουν και κάποια θεολογική γνώση, απορώ γιατί το λέγουν, ότι πού είναι, λέγει, γραμμένο στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αγαπητοί μου, ένας αδαής άνθρωπος θα το έλεγε αυτό. Εγώ θα σας έλεγα ότι το τριαδικό του Θεού είναι διάσπαρτο και στην Παλαιάν Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Και όταν μάλιστα δούμε την Παλαιά Διαθήκη υπό το πρίσμα της Καινής Διαθήκης, υπό το φως της Καινής Διαθήκης, τότε αποκαλύπτεται η Παλαιά Διαθήκη να έχει πλήθος χωρία που αναφέρονται εις το τριαδικό του Θεού. Πρόχειρα θα σας έλεγα, επειδή ακριβώς η Αγία Γραφή ομιλεί για το Θεό, για τον άνθρωπο και τις σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο. Αυτό είναι η Αγία Γραφή. Από το πρώτο της βιβλίο, από το πρώτο της κεφάλαιο και από το πρώτο χωρίο του κεφαλαίου της Αγίας Γραφής, έχουμε το τριαδικό του Θεού. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην, και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και αγέρε το φως, και Πνεύμα Θεού επεφέρε το επάνω των υδάτων». Ιδού το τριαδικόν. Ο Θεός είναι ο Πατήρ. Θεός είναι και τα τρία πρόσωπα. Είναι μία η ουσία. Γι' αυτό λέει «είπεν ο Θεός». Αλλά εδώ διαφοροποιεί τώρα. Ο Θεός είπεν. Αυτό το «είπεν» είναι ο Λόγος. «Είπεν» είναι ο Λόγος. «Εξαποστελείς», λέει, «εξαποστελείς τον Λόγο σου», λέει αλλού ο Ψαλμωδός, «και ιάσετε αυτούς», θα τους θεραπεύσει.
Πώς εξαποστέλλεται ο λόγος? Γιατί είναι πρόσωπο ο λόγος. Είπεν ο Θεός να γίνει το φως, διότι ο Πατήρ δημιουργεί δια του Υιού, δια του Θεού λόγου. Και μετά το Πνεύμα του Θεού λέγει επεφέρετο επάνω της αβύσσου, επάνω των υδάτων. Βλέπετε το ριαδικό του Θεού. Από τους πρώτους κατά πρώτους στίχους της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεπώς, είναι αδικαιολόγητοι εκείνοι που λέγουν «και πού είναι γραμμένο». Αγαπητοί μου, το θέμα είναι ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι Θεός και είναι πρόσωπον. Ο Θεός είναι ένας, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται. Με αυτά τα ατομικά ούτως υπήν χαρακτηριστικά των τριών προσώπων. Κοινή η ουσία. Κοινή η θέληση. Κοινή η ενέργεια. Ο Θεός μία ενέργεια έχει. Ό,τι ενεργεί ο Πατήρ, ενεργεί και ο Υιός, ενεργεί και το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά με την ευκαιρία σας το είπα αυτό, όπως ακόμη μας λέγει η Αγία Γραφή, ότι τα σώματά μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κατοικεί ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Τι λέγει, άλλο χωρίο τώρα αυτό, που λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Λέει ο Κύριος, αυτός ο οποίος τηρεί τις εντολές μου, ελευσόμεθα, θα έλθομε και μονήν παραυτοποιήσομεν και θα κάνουμε κατοικία εις αυτόν. Ποιοι ελευσόμεθα, ποιοι θα έρθουν δηλαδή, ποιοι θα έρθομε? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιον. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και έτσι θα λέγαμε εδώ ότι όταν αμαρτάνομαι με τις σαρκικές και ανήθικες μας πράξεις, προσβάλλομαι άμεσα το Πνεύμα το Άγιον που κατοικεί μέσα στην ύπαρξή μας, αν και λέγει η Γραφή μέσα στο σώμα μας, γιατί θέλει να τονίσει ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα στο θέμα σώμα και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία το σώμα. Γι' αυτό λέγει για το σώμα, ουκ είδατε ότι τα σώματά σας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, ου έχετε από Θεού και ου και στέ αυτόν. Και πάλι λέγει πιο πάνω στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους Απόστολος Παύλος, ο φθήρων των ναών του Θεού, φθερεί του τον ο Θεός. Αυτός ο οποίος καταστρέφει τον ναό του Θεού, το σώμα του, την ύπαρξή του, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Αυτό έπαθε και ο Ανανίας αγαπητοί, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ προχωρεί στον έλεγχό του ο Απόστολος Πέτρος εις βάρος πάντα του Ανανίου και του λέγει, στίχος 4, ουχή μένον σι έμενε και πραθέν εν τη σι εξουσία υπήρχε? Τι ότι έθου εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο, ουκε ψεύσω ανθρώπης αλλά το Θεό? Όταν δεν το πουλούσες, δικό σου δεν ήταν? Και αν το πουλούσες, στην εξουσία σου δεν ήσαν τα χρήματα? Τι έβαλες μες στην καρδιά σου να πεις αυτό το ψέμα? Ότι δηλαδή δεν το πουλήσαμε τόσο αλλά τόσο. Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά είπες ψέματα στο Θεό. Εις αυτόν τον στίχον αγαπητοί μου βλέπουμε ολότελα καθαρά ότι ούτε η πώληση της περιουσίας ήταν αναγκαστική, ολότελα καθαρά, ούτε εάν επωλείτο το προϊόν της πωλήσεως ήταν αναγκαστικός απαλωτριούμενον, ότι έπρεπε να το καταθέσει στην εκκλησία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και έστω κι αν υποτεθεί ότι φαινομενικά προσφέρουν οι χριστιανοί αυτό που προσφέρουν, αλλά υπάρχει ένας εξαναγκασμός, δεν ξέρω, ίσως όπως καμιά φορά
αγαπάμε να δένουμε τους ανθρώπους και να λέμε όπως με ένα τάμα, ας το πούμε κάπως έτσι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εδώ λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη γαρ ανάγκη της ίν και βία, μήπως λέει ήταν ανάγκη και καμία βία, μη γαρ άκοντας ημάς έλκομεν, μήπως σας τραβάμε με το ζόρι παρά τη θέλησή σας. Αγαπητοί μου, για μια τελευταία φορά, γιατί πολλές φορές από το φθινόπωρο που είχαμε τα θέματα εκείνα γύρω από την ακτιμοσύνη και λοιπά, τονίσαμε κατ' επανάληψη. Για μια λοιπόν τελευταία φορά θα τονίσουμε ότι εις τον χριστιανισμό δεν υπάρχει ούτε βία ούτε ο εξαναγκασμός σε ό,τι αφορά στην ιδιοκτησία. Ακόμα λέμε ότι η ιδιοκτησία καθεαυτήν δεν είναι κάτι κακό. Επιτρέπεται. Η ιδιοκτησία καθεαυτήν δεν είναι κάτι κακό. Με τον όρο όμως ότι αυτή εξυπηρετεί εκείνον που την έχει αλλά και τους συνανθρώπους του. Και λέγαμε ότι δεν πούλησαν όλοι τα σπίτια τους και τα χωράφια τους. Πούλησαν κάποιοι εκείνα που τους περίσευαν ενδεχομένως, ή όπως ο Βαρνάβας, ένα χωράφι είχε, φαίνεται, το πούλησε, αφιερώθηκε στην εκκλησία, άγαμοσίτο, τέλειωσε. Δεν είχε ανάγκη να έχει περιουσία. Αυτό είναι όλο. Δεν πούλησαν όλοι τα σπίτια τους και όλοι τα χωράφια τους. Τα εξηγούσαμε αυτά την περασμένη φορά. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι ο πιστός είναι, δεν είναι ιδιοκτήτης των όσων έχει. Απόλυτος ιδιοκτήτης, δηλαδή ιδιοκτήτης με την απόλυτη έννοια, είναι μόνο ο Θεός. Ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, είναι απλώς διαχειριστής. Βεβαίως εκείνος που έχει μία ιδιοκτησία νομικά του ανήκει. Αν δηλαδή υποτεθεί ότι αμφισβητείται τίνος μπορεί να είναι αυτό το χωράφι, νομικός του ανήκει το χωράφι, νομικός του ανήκει το σπίτι, νομικός του ανήκει ένα αντικείμενο εν δι' αυτή περίπτωση. Αλλά όμως ο πιστός αισθάνεται ότι είναι απλώς διαχειριστής αυτού του πράγματος που του ανήκει. Είναι σχετικός ιδιοκτήτης. Απόλυτος ιδιοκτήτης είναι μόνος ο Θεός. Εκείνος μας έδωσε τα αγαθά του και εμείς τα χειριζόμεθα. Γι' αυτό και θα ζητήσει λόγο από τον πλούσιον, διότι δεν προσέχει τον πτωχόν και ούτω καθεξής. Διότι ιδιοκτήτης, το ξαναλέγω, είναι ο Θεός. Γι' αυτό ο πιστός δεν πρέπει να κολλάει την καρδιά του στα υλικά πράγματα, απλώς να τα διαχειρίζεται με σύνεση, χωρίς πατάλι, χωρίς αλαζονία του βίου. Ξέρετε την αλαζονία του βίου? Να πάρουμε αυτοκίνητα, να κάνουμε πήδηξη. Αυτό λέγεται αλαζονία του βίου. Αλλά να έχει φιλάνθρωπα αισθήματα και ελεήμονα αισθήματα. Και τότε μόνο όταν έχει μία περιουσία, μία ιδιοκτησία, μόνο τότε μπορεί να λέγεται ότι είναι σωστός χριστιανός, όταν έτσι χειρίζεται την περιουσία του. Και ο Αβραάμ πλούσιος ήταν. Και δεν είναι τυχαίο το ότι στην αγκαλιά του Αβραάμ, αγκάλι του Αβραάμ, κόλπη Αβραάμ, στην παραβολή του Αβραάμ εκεί του πλουσίου και του Λαζάρου, δεν είναι τυχαίο, σας λέγω, ότι βάζει στους κόλπους του Αβραάμ, που είναι ταυτόσιμο με τον Παράδεισο, ο Κύριος μας, των φτωχών Λάζαρων. Δεν είναι τυχαίο. Και ο διάλογος ανοίγει ανάμεσα σε δύο πλουσίους, τον πλούσιον της παραβολής, ο οποίος λέγει έτρωγε και έπινε και εφραίνεται και ερεδιδής και το πορφύραν και εφραινόταν καθημερινώς λαμπρά, και ο Αβραάμ. Ο διάλογος δύο πλουσίων, ο ένας είναι στον Άδη, ο άλλος είναι στον Παράδεισο, και κατοπινά θα είναι ο ένας στη Βασιλεία του Θεού και άλλος στην κόλαση. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Καθόλου τυχαίο δεν είναι.
Γιατί είναι θέμα χρήσεως του πλούτου. Ο Αβραάμ ήταν, μας λέγει η Γραφή, σφόδρα πλούσιος. Εν τούτης, ποτέ τον πλούτο του δεν τον χρησιμοποίησε για αλαζονία. Είναι γνωστό ότι δεν έκτισε σπίτι ποτέ ο Αβραάμ. Δεν σημαίνει με αυτό να μην χτίσουμε σπίτι προς Θεού. Αλλά εκεί υπήρχαν οι επαγγελίες που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολές του για τον Αβραάμ. Δεν έκτισε, ήταν δε φιλόξενος και λοιπά και λοιπά. Αυτό δείχνει εκείνο που είπε ο Κύριος στην απορία των μαθητών: ποιος θα σωθεί, Κύριε, όταν λες με αυτόν τον πλούσιο νεανίσκον ότι είναι δύσκολο? Ξέρετε την ιστορία του πλούσιου νεανίσκου, είναι δύσκολο κανείς να σωθεί. Και είπες ότι είναι ευκολότερο να περάσει ένα χοντρό σκηνή από την τρύπα μιας βελόνης παρά πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος είπε: τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Δηλαδή, ο πλούσιος μπορεί να μπει όταν έχει τη χάρη του Θεού. Μόνο όταν έχει τη χάρη του Θεού και κινείται με τον τρόπο αυτόν. Συνεπώς, δεν βλάπτει η ιδιοκτησία, εφόσον δεν είναι βεβαίως και υπερβολική. Δεν είναι βεβαίως και υπερβολική, το ξαναλέγω αυτό. Και εφόσον δεν κολλά ο πιστός στην καρδιά του εκεί, και εφόσον η ιδιοκτησία του είναι τρόποντινα στη χρήση των πιστών, τι θέλεις, αυτό πάρτο. Χρησιμοποίησε εκείνο, να σου δώσω εκείνο, να σου δανείσω εκείνο και ούτω καθεξής. Και να σας πω εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος, που πολλές φορές το έχουμε αναφέρει, δεν το μεταφράζω, πλην κάτι στο τέλος. Έστι πορισμός πλούτος μέγας, η ευσέβεια με ταυταρκίας. Ουδέν γαρίσεν έγκαμεν εις τον κόσμο, τίποτα δεν φέραμε από τον άλλο κόσμο, δήλων ότι ουδέ εξενεν κίν τη δυνάμεθα, ούτε μπορούμε να πάρουμε στον τάφο μας πράγματα. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκές της όμεθα. Οι δε βουλόμενοι πλουτίν, αυτοί που θέλουν να πλουτίσουν, εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίες πολλάς, ανοήτους και βλαδεράς, έτινες, βυθίζουσιν τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Ρίζαγαρ πάντων των κακών εστίν ή φιλαργυρία, ίστινες τις οποίες μερικοί ωρεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως, έφτασαν να χάσουν και την πίστη τους, και εαυτούς περιέπειραν οδύνες πολλές. Περιέπειραν, κάρφωσαν τους εαυτούς των με πολλές οδύνες, με πολλές κοτούρες και με πολλές μέρημνες. Και τούτα ακόμη, σε σχέση με όσα λέγαμε την περασμένη, προπερασμένη φορά και στην αρχή της χρονιάς, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χριστιανισμό διάφορα κοινωνιστικά ή πολιτικά συστήματα και να κάνουν κήρυγμα στους χριστιανούς ότι αυτά που αυτοί υποστηρίζουν τα λέγει ο χριστιανισμός. Διότι παραποιούν και κακοποιούν το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, όταν λέγουν: κοίταξε, αυτό το λέει η Αγία Γραφή, το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει, να, η πρώτη εκκλησία έτσι ήταν. Προσοχή, αγαπητοί μου. Δεν μπορούν όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται των χριστιανισμών και να κάνουν κηρύγματα στους χριστιανούς με τέτοιες θέσεις. Ή ότι, ξέρω εγώ, ο μαρξισμός και ο χριστιανισμός είναι το ίδιο πράγμα. Ότι το κοινόβιο της Ιερουσαλήμ, κοινόβιο, το είπαμε με ποιες προϋποθέσεις, είναι όμοιο με το μαρξιστικό κοινόβιο. Ποιος σας τα είπε αυτά? Πρόκειται περί απάτης ολκής, πρόκειται περί βεβηλώσεως και περί κατασυκοφαντήσεως της χριστιανικής αληθείας, όταν την ίδια στιγμή όλοι αυτοί που λέγουν αυτά σκέπτονται πονηρά κατά του χριστιανισμού και γίνονται όργανα του θεοστηγούς σατανά.
οι ίδιοι στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας ή θα στραφούν εναντίον της Εκκλησίας και λέγουν αυτά. Είναι απάτη. Ας το προσέξουμε. Έτσι αγαπητοί μου, τελειώσαμε με όλα αυτά. Δεν θα ήθελα να επανέλθω στα θέματα αυτά, νομίζω κατ' επανάληψη. Λέξτε, το αμάρτημα του Ανανίου, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, είδω το ψεύδος, και το είδατε και σήμερα, το ψεύδος κατά του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτό το ψεύδος του Ανανίου κατά του Αγίου Πνεύματος? Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Να πω ψέματα στον πλαϊνό μου, το καταλαβαίνουμε. Να πω ψέματα στο Θεό, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Όταν πω ότι ο Κύριος δεν γνωρίζει, δεν βλέπει, δεν ακούει και ενεργώ με τη δική μου κρίση, τότε αναμφισβητήτως λέγω ψέματα. Και το ψέμα μου αποτίθεται στο Θεό. Όταν ακόμη διαψεύδω το λόγο του Κυρίου, που είναι κατατεθειμένο στην Αγία Γραφή, ή τον αθετώ το λόγο του Κυρίου, που είναι κατατεθειμένο στην Αγία Γραφή, ή ότι ο Θεός αθετεί το δικό του το λόγο ή τις υποσχέσεις του, λέμε ο Θεός το είπε αυτό. Ποιος Θεός το είπε αυτό? Πού? Α. Αυτό είναι ψεύδος κατά του Θεού. Είναι το αντίθετο εκείνου που λέγει ο Απόστολος Παύλος: πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος. Είναι πιστός, αξιόπιστος. Και είναι άξιος αποδοχής να τον δεχθείς. Αν πεις ο λόγος του Θεού δεν είναι αξιόπιστος, και πού τα είδαμε αυτά, και πού τα ξέρουμε αυτά, ψεύδεσαι αδελφέ μου, και ψεύδεσαι στο Θεό. Δεν ψεύδεσαι εις τους ανθρώπους, ψεύδεσαι εις τον Θεό. Όταν στο βιβλίο της Αποκαλύψεως απαριθμεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αμαρτωλές καταστάσεις, περιπτώσεις αμαρτωλών που θα ρηθούν στην λίμνη, την γεωμένη πυρή και θείο, είναι στο 21 κεφάλαιο στίχος 8, όταν περιγράφει, λέγει αυτά τα 7, τις 7 κατηγορίες αμαρτημάτων, όλες μαζί μετά τις χαρακτηρίζει ως ψεύδος και λέγει και πάση της ψευδέση. Ποιοι είναι αυτοί οι ψευδείς? Οποιοσδήποτε κάνει αμαρτία είναι ένας ψεύτης. Πού λέει ψέματα? Ακούστε το αυτό το σημείο. Καθένας που μετέρχεται την αμαρτία, ζει δηλαδή το μείον, εκείνο που δεν είναι, δηλαδή το μη πραγματικόν, δηλαδή δεν ζει την αλήθεια και συνεπώς ζει το ψεύδος. Είναι χαρακτηριστικό του Ευαγγελιστής Ιωάννης και στην Αποκάλυψη και στο Ευαγγελιό του και στις επιστολές του, το ψεύδος δεν το συνδέει με τη διάνοια αλλά με την πράξη. Λέει ποιο ψεύδος? Εμείς οι Έλληνες λέμε λέγω ψεύδος, δηλαδή λέγω ψέματα. Ποτέ δεν λέμε τη φράση κάνω ψέματα. Είναι χαρακτηριστικό εδώ ότι το ψεύδος δεν είναι μία υπόθεση διανοητική, είναι μία υπόθεση βιωματική. Αν δεν ζεις την αλήθεια, δεν ζεις την αρετή δηλαδή, τότε ζεις το μη ον, το μη υπάρχον, το μη πραγματικόν. Συνεπώς ζεις το ψευδές. Άρα λοιπόν είσαι ψευδής. Εξού ότι και το μέρος και πάση της ψευδέση, δηλαδή όλα εκείνα που πιο πάνω είπε ο Ευαγγελιστής σαν αμαρτήματα και τα συγκεφαλαιώνει όλα με τον χαρακτηρισμό
ψευδής το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε στην καθημερινότητα, αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτικος. Όχι ότι λέει ψέματα, αλλά είναι ψεύτικος ποιοτικά. Είναι αυτό που λέμε σκάρτος άνθρωπος. Δηλαδή άνθρωπος που δεν έχει μέσα του περιεχόμενο, που είναι μειών πραγματικά. Γι' αυτό το λόγο εκείνος που δεν ζει τη χριστιανική ζωή ζει ψεύτικα, και συνεπώς είναι ψεύτης μπροστά στο Θεό. Θα μου πείτε, τότε καθένας μας είναι ψεύτης μπροστά στο Θεό. Αγαπητοί μου, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δεν τιμωρούμεθα εμείς? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ακούον δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους, πεσόν εξέψυξε, και γένετο φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Ακούγοντας ο Ανανίας λέγει τον Απόστολον Πέτρον, χωρίς να πει ούτε έναν λόγον, έπεσε χάμω και ξεψύχησε. Τον ακούει και πέφτει νεκρός μπροστά στα πόδια του Αποστόλου Πέτρου. Ήτο η τιμωρία του. Επάνω στο γεγονός του θανάτου του Ανανίου θα είχαμε να σημειώσουμε μερικά πράγματα. Προσέξαμε. Δεν θα μπορούσε ο Απόστολος Πέτρος να τον διορθώσει τον Ανανία χωρίς να τιμωρηθεί ο Ανανίας. Σας το έλεγα και την περασμένη φορά. Δεν κάλεσε το πλήθος των σταυρωτών να μετανοήσει? Δεν πέθανε εκείνο το πλήθος των σταυρωτών, εκείνοι που φώναζαν Άρον Άρον σταύρωσον αυτών δια των Χριστών? Τους καλεί εις μετάνοια. Γιατί δεν καλεί εις μετάνοια και τον Ανανία, αλλά τιμωρείται ο Ανανίας? Αλέδη, λέγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, διορθώσε φυσί. Έπρεπε τον διορθώσει. Αλλού καν διορθώθη. Δεν μπορούσε να διορθωθεί. Εδώ προσέξτε αυτό το σημείο. Θυμόστε που σας είπα την περασμένη φορά, τη λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχει αμαρτία προς θάνατον και αμαρτία όχι προς θάνατον. Και δεν μπορείς να παρακαλέσεις το Θεό για τον αδελφό σου εάν έκανε αμαρτία προς θάνατον, διότι δεν διορθώνεται. Είναι περιττόν λοιπόν να προσευχηθείς γι' αυτόν. Είδατε, αλλού καν διορθώθη, δεν θα διορθώνεται ο ταλέπορος εκείνος Ανανίας. Ο γάρ τι αυτά ορών και μη κερδάνας, πολλό μάλλον ουκάν εταίρος εκέρδανεν, αιτιολογεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Εάν, λέγει, μπορούσε να βλέπει, τι να βλέπει? Τα θαυμαστά της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Τα θαυμαστά. Το γεγονός της Πεντηκοστής, το πλήθος που πιστεύει, τη θεραπεία του χολού εκείνου ανθρώπου. Θαυμαστά πράγματα. Και δεν ωφελήθηκε από αυτά ο Ανανίας και λέγει ψέματα. Τότε, λέγει, πολύ περισσότερο παρακάτω αυτός ο άνθρωπος τίποτα δεν είχε να κερδίσει. Προσέξατε το αυτό. Είναι φοβερό. Ούτε διτίνει να απλώς παρελθεί το γεγονός. Δεν έπρεπε λοιπόν να περάσει απαρατήρητη αυτή η κατάσταση του Ανανίου. Αλλώς είπε εδώ να την εκμηθύνε ή να μην το λιπόλι μείνετε σώματι. Έπρεπε σαν άλλο σάπιο πράγμα, σαν άλλη γάνγρενα να κοπεί για να μην καταστραφεί και το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας. Νυν μεν γάρ και ούτως ωφέλητε μη προελθών περαιτέρω κακίας και η λυπή σπουδαιότερη γενόμενη τότε δε αν τουν αντίον συνέβη.
Τώρα λέγει και εκείνος ωφελήθηκε. Ποιος? Ο Ανανίας. Γιατί δεν προχώρησε παρακάτω σε αμαρτία. Αλλά και εκείνοι που είδαν το γεγονός, και αυτοί ωφελήθηκαν και έγιναν καλύτεροι, που δεν θα γινόταν αν συνέβαινε το εναντίον. Ας προσέξουμε να σχολιάσουμε αυτά που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Ανανίας λοιπόν δεν εδιόρθωνε το πλέον. Γιατί? Διότι ζει στη χάρη και την αρνείται. Εδώ προσέξτε, ζει στη χάρη και την αρνείται. Γράφει ο Απόστολος Παύλος την προς Εβραίους 10,26: εκουσίως γάρα μαρτωνών των ημών, μετά το λαβήν την επίγνωση της ελθείας, όταν θεληματικά λέγει αμαρτάνομαι, μετά που πήραμε την επίγνωση της αληθείας του Χριστού, είναι εκείνο που σήμερα το συναντούμε. Δεν υπάρχει θυσία που να του συγχωρήσει τις αμαρτίες του. Ποια είναι αυτή η θυσία? Η θυσία του Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρό ζήλος εσθήν μέλλοντας τους υπεναντίους. Πόσο δοκείτε χείρονος αξιοθήσετε τιμωρίας ο των ιών του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών ηγησάμενος. Εκείνος που καταπατεί το αίμα του Χριστού και το θεωρεί τίποτα, κοινών, τίποτα, ενώ υγειάστη, με το οποίο αίμα υγειάστη, και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας, και έχει βρίσει το πνεύμα της χάριτος, το πνεύμα του Θεού που μας έδωσε τη χάρη, δεν μπορεί πλέον να μετανοήσει. Δεν επιστρέφει αυτός. Είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, δεύτερο, αφού δεν εδιορθώνεται ο Ανανίας, και αυτό μόνο ο Θεός το βλέπει, εμείς απ' έξω δεν μπορούμε να εκφέρουμε κρίσεις, έπρεπε να αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας σαν γανγρενώδες μέλος. Υπάρχει μια χρυσή τομή, αγαπητοί μου, συγχωρήσεως και αποκοπής μέσα στην Εκκλησία. Αν η Εκκλησία θα πρέπει να συγχωρήσει ή να αποκόψει, ποια είναι αυτή η χρυσή τομή? Πότε θα αποκόψει και πότε δεν θα αποκόψει, θα συγχωρήσει? Θα λέγαμε, εάν η διοίκηση της Εκκλησίας σε εποχές χαλαρότητος χάνει αυτή τη χρυσή τομή, τότε κινδυνεύει όλο το σώμα της Εκκλησίας να μεταβληθεί σε γανγρενώδες, εφόσον δεν αποκόπτονται εκείνοι που κυρίως αμαρτάνουν δημοσίως. Αυτό είναι φοβερόν, όταν προσπαθούμε εμείς μες στην Εκκλησία διαρκώς κάθε κατάστασης μεταβολής που έρχεται απ' έξω από τον κόσμο, προσπαθούμε να το αμνηστεύουμε διαρκώς και διαρκώς, τότε όλο το σώμα της Εκκλησίας θα γίνει γανγρενώδες. Συνεπώς είναι ανάγκη να γίνει αποκοπή. Είναι σκληρό το μέτρο. Δεν θα είμαι θα φιλανθρωπότερη του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός λέγει στην Παλαιά Διαθήκη και ανανεώνεται στην Καινή Διαθήκη, Α Κορινθίους 5,13: και εξαρείται των πονηρών εξημών αυτών. Των πονηρών άνθρωπων θα τον αποκόψετε, θα τον βγάλετε από το σώμα της Εκκλησίας. Δυστυχώς η εκκλησιαστική ιστορία έρχεται να μας το πει αυτό με το εξής φαινόμενο. Υπήρχε η τάξη των κατηχουμένων, δεν έμπαινε στην εκκλησία, οι πόρτες της εκκλησίας ήταν κλειστές. Θυμηθείτε εκείνο το τας θύρας. Σήμερα έμεινε λειτουργικό λείψανον αυτό.
Δεν έμπαινε εκείνος που δεν είχε κατήχηση, δεχθεί κατάλληλη. Δεν έμπαινε εκείνος ο οποίος έκανε σοβαρά αμαρτήματα. Καθένας που δεν έπρεπε να κοινωνήσει έμενε έξω από την πόρτα της Εκκλησίας. Αυτό τότε που το έκανε η Εκκλησία έδινε πολλούς Αγίους και πολλούς μάρτυρες. Σήμερα δεν ξέρω πόσους Αγίους και πόσους μάρτυρες δίδει. Γι' αυτό πρέπει να γυρίσει η Εκκλησία στο να δημιουργήσει ένα κλειστό πίμνιον. Και οπωσδήποτε αυτό θα γίνει μια μέρα, στις ημέρες ιδίως του Αντιχρίστου, γιατί τότε πάρα πολλοί χριστιανοί, το βλέπει κανείς στην εποχή μας, θα έχουν υποκύψει εις τον Αντίχριστον, και τότε η Εκκλησία θα κλείσει τις πόρτες της. Αυτό συμβαίνει στη Ρωσία με τη λεγόμενη μυστική Εκκλησία των κατακομβών. Είναι κλειστές οι πόρτες, δεν μπαίνεις μέσα εάν δεν είσαι σωστός χριστιανός. Η τιμωρία του Ανανίου στο βάθος ή το ευεργεσία από το Θεό. Ένα τρίτο σημείο αυτό αναλύονται στα του Ιερού Χρυσοστόμου. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Νιν μεργάρ και ούτως ωφέλητε μη προελθών περαιτέρω κακίας. Και αυτός λέει ωφελήθηκε, διότι του έκοψε ο Θεός τη ζωή για να μην φτάσει να τιμωρηθεί περισσότερο, προσθέτοντας καινούργιες αμαρτίες. Το βλέπετε αυτό? Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν βλέπει ο Θεός κάποιος ότι δεν θα μετανοήσει, που λέμε γιατί δεν επέτρεψε ο Θεός αυτός ο άνθρωπος να μετανοήσει, δεν πρόλαβε ο πνευματικός, δεν πρόλαβε η Θεία Κοινωνία, κόβει ο Θεός για να μην τιμωρηθεί ο άνθρωπος αυτός περισσότερο, διότι πιθανώς να κοινωνούσε και αναξίως. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, το λέτε εσείς αυτό, κάποιο μέλος της οικογένειας σας που επιμένει να μην εξομολογηθεί, τουλάχιστον να τον κοινωνήσουμε. Και ποιος σας είπε ότι θα πάρει τη χάρη του Θεού εάν δεν συμφιλειωθεί με τον Θεό? Και ποιος σας είπε ότι θα ωφεληθεί με το να κοινωνήσει? Και ενώ έρχεται ο ιερεύς, πεθαίνει ο άνθρωπος. Τον εφύλαξε ο Θεός να μην κοινωνήσει, διότι θα είχε μεγαλύτερη αμαρτία. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα το ξαναπώ. Νιν μεργάρ και ούτως ο Ανανίας ωφέλητε, ωφελήθηκε, μη προελθών περαιτέρω κακίας. Δεν προχώρησε παρακάτω κακία. Τέταρτον, η τιμωρία του Ανανίου ωφέλησε πολλούς, εφόσον απλώθηκε ο φόβος επάνω στην Εκκλησία. Και όπως λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, και οι λοιποί σπουδαιότεροι γενόμενοι τότε δε αν τον αντίον συνέβη. Δεν θα γίνονται σπουδαιότεροι, καλύτεροι, εάν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη. Πέμπτον, πρόκειται περί θαύματος μεγαλύτερου από το προηγούμενο θαύμα της θεραπείας του χολού. Οράς πόθεν μίζον το σημείον τούτο από του ανελήν, από του τα ενδιανία ιδένε και τα λάθρα γεγονότα. Είδες από πού μπορεί να το κρίνουμε? Πρώτον, το ότι επέθανε ο άνθρωπος αυτός. Δεύτερον, ότι ο Πέτρος εγνώριζε αυτά που είχε στο μυαλό του. Και τρίτον, αυτά που λαθρέως έπραξε ο Ανανίας με τη γυναίκα του. Τρία πράγματα. Και όλα αυτά δείχνουν ότι είναι ο Θεός παρόν. Ο Θεός είναι εκείνος που βλέπει, ο Θεός είναι εκείνος που ακούει, ο Θεός είναι εκείνος που κρίνει. Αναστάντες δε οι νεότεροι συνέστηλαν αυτόν και ξενέγκαντες έθαψαν. Σηκώθηκαν οι νεότεροι της Εκκλησίας, τον παρέλαβαν και πήγαν έξω από τα τείχη της πόλεως και τον έθαψαν. Εγένα το δε ως ορών τριών διάστημα και η γυνή αυτού μη ιδία το γεγονός εισήλθεν. Πέρασαν τρεις ώρες και η γυναίκα του τίποτα δεν γνώριζε, και ήλθε και εκείνη στην εκκλησία. Δεν γνώριζε τίποτα.
Περίεργο πράγμα. Κανείς δεν βρέθηκε να της το πει. Περίεργο πράγμα. Έθαψαν τον άνδρα της και δεν της είπαν ότι πέθανε και πάνε να τον θάψουν. Λέγει ένας πατήρ της εκκλησίας μας, ότι μη δίσε τόλμα αυτή εξυπήν. Αυτή, συγγνώμη, δοτική, αυτή εξυπήν. Φόβο και τιμή του διδασκάλου, του Πέτρου. Και τίγε ορών τριών διάστημα ικανονήν, εις πολλούς διαδοθήνε, αλλά ο φόβος αυτούς εγκρατείς επί. Δηλαδή ο φόβος, ότι και αυτή είναι συνένοχος, το άκουσαν μες στην εκκλησία. Κανείς δεν την πλησίασε να της πει ότι έπαθε αυτό και αυτό ο σύζυγός σου. Και κάτι ακόμα. Ίσως να έδωσε και εντολή ο Απόστολος Πέτρος να μην της πουν τίποτε, να μην την πληροφορήσουν. Και από σεβασμό προς τον διδάσκαλον, προς τον Πέτρον, παρότι έπεσε φόβο στην εκκλησία, κανείς δεν είπε τίποτε εις την γυναίκα του Ανανίου. Η Σάπφυρα λοιπόν αγνοούσε το γεγονός, έρχεται και αυτή στην εκκλησία, ασφαλώς με τα ίδια αισθήματα που είχε και ο Ανανίας ο σύζυγός της, ότι δηλαδή τώρα θα εισέλθει, θα επενείται από την εκκλησία για την καλή της πράξη. Είδατε, κυριοδοξία. Ωστόσο της δόθηκε ένας χρόνος μετανοίας, 3 ώρες. Θα μπορούσε μέσα σε αυτό το χρόνο να σκεφτεί λίγο καλύτερα και να πει, μα τι τώρα συμφωνήσαμε με τον σύζυγό μου, διότι εκείνος είναι ο εισηγητής του ψεύδους. Μα ο ευλογημένος τι μου είπε να πω. Να αρχίσει να γίνεται μια διεργασία μετανοίας. Αγαπητοί μου, ήταν οι τελευταίες ώρες της ζωής αυτής της γυναικός που κερδίζει κανείς ή χάνει τον ουρανό. Γι' αυτό θα λέγαμε πρέπει να προσέχουμε, αν και το κέρδισμα του ουρανού ή το χάσιμο δεν είναι υπόθεση λίγης ώρας, αλλά υπόθεση ολοκλήρου του χρόνου της ζωής μας. Διότι τι είναι ο χρόνος της ζωής μας? Μία πίστοση δια την σωτηρία. Ωστόσο φτάνει στην εκκλησία αυτή, απεκρίθη δε αυτό ο Πέτρος, δε αυτή ο Πέτρος, υπέμει ή το σου του το χωρίο να πέδωστε. Για πες μου, τόσο πουλήσατε το χωράφι σας? Ή δε είπε, ναι το σου του, ναι τόσο το πουλήσαμε. Εδώ τι βλέπουμε? Επιθυμούσε ο Απόστολος Πέτρος να τη σώσει αυτήν. Γι' αυτό και της υποβάλλει ερωτήσεις τέτοιες που θα μπορούσε να μετανοήσει. Κοιτάξτε, δεν τη ρώτησε πόσο πουλήσατε το χωράφι σας, αλλά τι τη ρωτά? Τόσο πουλήσατε το χωράφι σας. Και αναφέρει ποσόν. Τόσο πουλήσατε, ώστε να τη βάλει σε μία υπόνοια, ότι μια στάσου, γιατί μου λέει τόσο και γιατί ερωτά. Εκεί να συνέλθει και να πει, όχι Πέτρε, δεν το πουλήσαμε τόσο, και να μετανοήσει. Εδώ όμως φαίνεται ότι είχε γίνει η ανίερη συμφωνία του ζεύγους, που δεν αντιλαμβάνεται η Σάπφυρα ότι έγινε αντιληπτή. Γι' αυτό και η ερώτηση, τόσο πουλήσατε? Και τι απαντά? Ναι, λέγει, τόσο πουλήσαμε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η πολλή πόρωσης ουκίασεν αυτήν το έγκλημα αποδίσαστε, αλλά με ταυθαδίας πολλής αποκρίνεται, ενώ μη ζεγάρ προς άνθρωπον διαλέγεται. Είχε πόρωση, και αυτή η πόρωσή της δεν την άφησε, λέγει, να βγάλει από μέσα της το έγκλημα, αλλά με αφθάδια απαντά, γιατί νόμιζε ότι μιλάει σε άνθρωπο. Αλλά και τούτο, λέει ένας άλλος πατήρ, ο Αμμόνιος, το ερωτηθήνε και μη ομολογήσε το ίδιον πτέσμα,
αλλά και το εναντίον ζητήν λαθήν διερνήσεως ασύγνωτων κακών. Εάν δεν ομολογείς και αν ερωτάσαι να ομολογήσεις και δεν απαντάς την αλήθεια, είναι λέει ασυγχώρητο αυτό το κακό. Θα ήθελα να σας τρομάξω λιγάκι. Κάπου κάπου παρατηρείται αυτό το φαινόμενο της εξομολογήσεως. Το έχετε κάνει αυτό? Δίνετε μια υπόνοια ότι κάτι έχει γίνει. Το έχετε κάνει αυτό? Όχι, δεν το έκανα. Μήπως ντρέπεστε να το πείτε? Βλέπετε, βοηθάμε. Μήπως ντρέπεστε να το πείτε? Όχι, λέει, δεν το έκανα. Ξαναρωτούμε. Προσέξτε, μήπως το κάνατε αυτό και ντρέπεστε να το πείτε? Μα πάτερ, θα σας το έλεγα. Και έρχεται ύστερα από λίγο καιρό ή από χρόνια και σου λέει, σας το είχα κρύψει. Αγαπητή μου, είναι φοβερό. Μη μου πείτε γιατί δεν πεθαίνει ο άνθρωπος όπως πέθανε η Σάπφυρα. Θα το πούμε πιο κάτω το γιατί. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτήν, τι ότι συνεφωνήθη μην πειράσε το πνεύμα Κυρίου, ιδού οι πόδες των θαψάντων τον άνδρα σου επί τη θύρα και εξίσου είσαι. Τι είναι εκείνο που συμφωνήσατε, λέει, ανάμεσά σας? Να πειράξετε, να θέσετε υποδοκιμασία το πνεύμα του Κυρίου. Να, τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άνδρα σου ακούγονται στην πόρτα είναι. Οι ίδιοι θα σε πάρουν και θα σε θάψουν. Ουκ εκπειράσεις, λέει η παλαιά εντολή, Κύριον των Θεών σου. Θε πει ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου? Το είπε δε ο διάβολος, συγγνώμη, το είπε ο Κύριος στον διάβολο, όταν του είπε πες από το αέτομα κάτω. Και του είπε ο Κύριος, ουκ εκπειράσεις Κύριο των Θεών σου, διότι ο διάβολος είπε, είναι γραμμένο, θα σε σώσει, λέει ο Θεός. Θα σε πιάσουν οι άγγελοι και θα σε σώσουν. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ο Θεός με βλέπει, εάν ο Θεός με ακούει, εάν ο Θεός γνωρίζει τι σκέπτομαι, θα ήθελα να δοκιμάσω. Ο Θεός τα βλέπει και τα ακούει όλα αυτά? Και τον βάζω το Θεό σε μία δοκιμασία. Δηλαδή είναι θέμα απιστίας μου. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο Θεός. Δεν ξέρω ότι ο Θεός τα ξέρει όλα. Και έτσι, ή θελημένα ή αθέλητα, φτάνομαι πολλές φορές να παραβούμε την εντολή ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Μου είχαν πει κάποτε προπολών ετών, πρώτου 60, ένας χιλιαστής είχε πει, αυτά που πιστεύω είναι αληθινά, δηλαδή ο χιλιασμός. Να, όταν εγώ πέσω λέει στο ποτάμι, στον ποινίο ποταμό, ο Θεός θα με σώσει. Βέβαια έπεσε, αλλά δεν τον έσωσε ο Θεός, πνίγηκε. Εδώ είναι το ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Ακόμη, ξέρω ότι μπορεί να με βρει κίνδυνος και θάνατος όταν τρέχω με μεγάλη ταχύτητα με ένα όχημα. Θέτω υποδοκιμασία των Θεών. Είναι μερικοί που λένε, ας τρέχω, εμένα ο Θεός με φυλάει. Α, ας τρέχω, εμένα ο Θεός με φυλάει, ε! Ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Αγαπητοί μας, το προσέξουμε αυτό. Αυτός που πιστεύει και έχει μπροστά του διαπαντός τον Κύριον και γνωρίζει ότι ο Κύριος είναι δυνατός, είναι αγαθός και είναι σοφός, ποτέ δεν κινδυνεύει να πέσει στην παράβαση της εντολής του να εκπειράσει Κύριον των Θεών του. Έπεσε δε παρά χρήμα παρά τους πόδας αυτού και εξέψυξε. Οι σελθόντες δε οι νεανείς και εύρων αυτήν νεκράν. Και εξενέγκαντες έθαψαν προς τον άνδρα αυτής. Μόλις άκουσε αυτά, πέφτει και αυτή νεκρή. Και εκείνοι που μπήκαν, οι νεαροί, πήραν και αυτοί και πήγαν και την έθαψαν. Ευνίδιος θάνατος, αγαπητοί μου, στη Σαφύρα και στον Ανανία. Αν κάποιος πει ότι ο θάνατος αυτός ο ευνίδιος, έστω και διπλός, και στους δύο συνέβη, ότι δεν αποτελεί θαύμα,
δεν αποτελεί σημείον, αλλά σύμπτωση ή μια καρδιακή προσβολή, ένεκα της δημοσιότητος του πράγματος. Όταν κάποιος τώρα εμένα με ελέγξει, μπορεί μέσα μου να πάθω ταραχή και να πάθω καρδιακή προσβολή. Ηλέγχθη λοιπόν δημοσίως ο Ανανίας, ηλέγχθη δημοσίως και η Σάπφυρα, και έπαθαν καρδιακή προσβολή και οι δύο. Θα μπορούσε να πει κανείς αυτό? Προσέξτε, είναι θαύμα με τα τρία στοιχεία που σας είπα, ότι ο Απόστολος Πέτρος επέφερε τον θάνατον, όχι ο Πέτρος, ο Θεός. Εγνώριζε τι είναι στη διάνοια του Ανανίου, εγνώριζε και τι λαθρέως έκανε. Από το τα εν τη διανία ιδένε και τα λάθρα γεγονότα. Άρα λοιπόν δεν είναι το τυχαίο το περιστατικό. Ο Πέτρος είναι λοιπόν φοβερός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Κολλάζον και τα εις νουν εξελέγχον. Φοβερός. Μπορεί να τιμωρεί και μπορεί να ελέγχει εκείνα που είναι ενδιάθετα μέσα στο νου. Πρέπει να σημειωθεί, αγαπητοί μου, ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν εθανάτωσε το ζεύγος, αλλά όπως λέγει ο Ιερώνυμος, αλλά του Θεού το κρίμα προφητικό πνεύμα τι αναγγέλει, ή να υπηνεί των δύο ή διδασκαλία των πλειώνων. Ο Θεός επιφέρει αυτά για να γίνει διδασκαλία για όλους τους υπολείπους. Ωστόσο είμαι μπροστά στο φαινόμενο του ευνηδίου θανάτου. Ο ευνηδίος θάνατος, αγαπητοί, δεν είναι πάντε δείγμα τιμωρίας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αν πεθάνει κάποιος ευνίδια, έστω και αμαρτωλός, δεν είναι πάντα τιμωρία. Μπορεί μάλιστα να είναι και εύνοια του Θεού. Μπορεί ακόμα να μπει πειρασμός σε πολλούς που έχουν μείνει μόνοι τους στη ζωή αυτή, χωρίς βοηθό, έχουν περάσει τα χρόνια. Τι θα απογίνουν αν αρρωστήσουν ή γεράσουν? Γεράσουν πολύ και απλούστατα. Ο Θεός επιτρέπει ένα γρήγορο θάνατο, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς νοσοκομεία, χωρίς γιατρούς και γιατρικά. Έτσι δεν είναι πάντοτε ο ευνίδιος θάνατος. Αν όχι ο ευνίδιος, αλλά πολύ γρήγορος θάνατος, είναι πολλές φορές μια ευεργεσία. Ένα έχει σημασία, να είμαστε έτοιμοι πάντοτε. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, έτοιμοι πάντοτε. Θυμήθηκα να σας πω κάποια Αγία ή το Παρθένο στο δικαστήριο. Ως χριστιανή οδηγήθηκε στο δικαστήριο και τότε ο δικαστής λέγει να την γδίσουν και να την ατιμώσουν, και εκεί η Αγία αυτή κάνει προσευχή και παρακαλεί τον Ιησού Χριστόν να μην επιτρέψει αυτό που εσκέφθηκε το δικαστήριο, και ενώ πάνε να την πιάσουν οι άνθρωποι που ενήκει στο δικαστήριο δια την εκτέλεση της δικαστικής αποφάσεως, έπεσε κάτω νεκρή. Ήτο ευεργεσία, ήτο ευεργεσία. Πάντως, ξαναλέγω άλλη μία φορά, πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Είτε ευνίδια πεθάνομαι είτε όχι, πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Γι' αυτό η μνήμη του θανάτου εμποδίζει, αγαπητοί μου, τον άνθρωπο να πέσει στην αμαρτία. Αλλά μπορεί ίσως να αισθανόμεθα άσχημα με όλα αυτά που ακούμε απόψε, σκεπτόμενοι αυτήν την παραδειγματική τιμωρία του Ανανίου και της Σαπφύρης. Ας παρακολουθήσουμε τι λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνο που σας είπα θα σας το πω στο τέλος. Θα σας το διαβάσω μετάφραση κατευθείαν. Διότι τι νομίζετε? Πόσοι μετά τον Ανανία και τη Σάπφυρα τα ίδια πράγματα με εκείνους ετόλμησαν χωρίς να πάθουν τίποτε? Και αναρωτιέσαι γιατί δεν έπαθαν τίποτα? Όχι βέβαια γιατί συνεχωρήθησαν, αλλά γιατί τους περιμένει μεγαλύτερη τιμωρία. Γι' αυτό αυτοί που αμαρτάνουν πολύ και δεν τιμωρούνται πρέπει περισσότερο να φοβούνται. Και σήμερα πολλά γίνονται όπως τον καιρό του κατακλυσμού και χειρότερα, χωρίς πάλι να γίνεται κατακλυσμός, γιατί απειλείται, απειλεί
υγιένα του πυρός. Πολλοί αμαρτάνουν όπως τότε στα Σόδομα, αλλά δεν βρέχει φωτιά, γιατί έχει ετοιμαστεί πύρινος ποταμός. Πολλοί τόλμησαν να αμαρτήσουν σαν τον Φαραώ, αλλά δεν κατεποντίστησαν στη Ερυθρά θάλασσα, γιατί τους περιμένει η άβυσσος, που εκεί δεν είναι η τιμωρία ανέσθητα, ούτε πάλι μπορείς να πνιγείς, αλλά τιμωρία χωρίς ανάλωση, χωρίς να καταστρέφεσαι. Πολλοί τόλμησαν ότι και οι Ισραηλίτες στην έρημο, ότι και οι Ισραηλίτες στην έρημο, αλλά δεν τους έφαγαν τα φίδια, γιατί τους περιμένει ο ατέλειωτος σκόλικας. Έτσι και εσύ, όταν κάτι σου συμβεί, πες ναι, είμεθα σε αμαρτίες και το Χριστό δεν τον ακούσαμε και όλα τώρα πέφτουν στο κεφάλι μας. Λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λοιπόν, εξομολογήσου. Και εκείνοι εξομολογήθησαν και σώθησαν. Αναφέρεται, γιατί δεν έρχεται άμεσα η τιμωρία? Γιατί σου δίνει προθεσμία ο Θεός για να μετανοήσεις. Όταν όμως επιμένεις την αμαρτία, τότε σου δίνει την τιμωρία. Και το τελευταίο χωρίο, αγαπητοί μου, του όλου περιστατικού, και γένετο φόβος μέγας εφόλην την εκκλησίαν και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Έγινε φόβος μέγας. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όποτε έχουμε εγγενισμό νόμου ή διαθήκης, ο πρώτος που θα παραβεί τον νόμον ή την διαθήκη θα τιμωρηθεί παραδειγματικά, για να φανεί τι θα γίνει σε κάθε παραβάτη εν ημέρα κρίσεως. Έτσι τιμωρούνται στην έρημο, λέγει ο Ιερός πάλι Χρυσόστομος, εκείνοι που λάτρευαν το χρυσό μοσχάρι την ίδια ώρα που ανέμεναν τον νόμο από το Σινά, που θα τους έλεγε να μην ειδωλολατρούν. Και εκείνος που συνέλεγε ξύλα βγήκε να μαζέψει ξύλα εν ημέρα, την ημέρα του Σαββάτου, και παρέβει την εντολή της αργίας του Σαββάτου, και αυτός εθανατώθει. Ο άχαρ εκείνος ο κλέπτης θανατώνεται, γιατί πήρε τα αναθήματα του Θεού από την πόλη Ιερικό, διότι ήταν πρόσφατη η κατοίκηση του λαού στη γη της Επαγγελίας. Αλλά το παράδειγμα του Ωνανίου και της Σαπφύρης ανήκει στην Καινή Διαθήκη, και αυτό δείχνει ότι πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε ένδικον πίστα αποδοσία. Κάθε παράβαση και κάθε παρακοή παίρνει την τιμωρία της. Ας προσέχουμε και στην Παλαιά και στην Καινή. Στην Καινή υπάρχει χάρις όταν μετανοήσουμε. Όταν όμως δεν μετανοήσουμε, τότε μας περιμένει η αιωνία τιμωρία. Ωστόσο, ο φόβος που έπεσε στην Εκκλησία ήταν μεγάλος και εις εκείνους τους πιστούς, αλλά και εις τους έξω της Εκκλησίας, για να φανεί ότι η Εκκλησία είναι σοβαρή υπόθεση του Θεού επί της γης, και δεν μπορούμε να στρεφόμεθα ούτε εναντίον της Εκκλησίας, ούτε να ζούμε μέσα σε αυτήν χωρίς συνέστηση και χωρίς σοβαρότητα. Αγαπητοί μου, όλα αυτά είναι συγκλονιστικά. Και όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος προς την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, όλα έγιναν για να μας διδάξουν. Δεν καθόμαστε εδώ να πούμε παλιές ιστορίες, αλλά παλιές ιστορίες που διδάσκουν, διότι αυτές οι ιστορίες είναι για μας υποδείγματα. Και πρέπει μέσα στους αιώνες, όταν η Εκκλησία διδάσκει το Λόγο του Θεού, πρέπει οι πιστοί να σοφρονούν, και πρέπει να έχουν πάντοτε τον φόβο του Κυρίου, να μην αμαρτάνουν, και μόνο τότε
όταν έχουμε τον φόβο του Κυρίου, θα μπορούμε να ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού και να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Ευρισκόμεθα